Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή του Χαραβιακού, Νίκο Πλούμη. Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι γύρω στους 4 μήνες, ξανά στο γήπεδο, ξεκίνησαν οι προπονήσεις και το πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα. Πώς ήταν για σένα, Νίκο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο να κάνεις την προπόνηση? Θεωρώ σε όλους σε έλειπε. Ήταν μεγάλο πλήγμα, ειδικά για εμάς που είμαστε πιο νέοι και μας αρέσει που κάνουμε. Το καλό είναι το θετικό ότι ξεκινήσαμε πάλι εδώ και ένα μήνα. Προχωρούμε τα όλα τα μέτρα, τα απαραίτητα, προσέχουμε και περιμένουμε την έναρξη. Πώς κυλάει η προετοιμασία, οι προπονήσεις είναι καθημερινές? Είναι έτοιμα. Μέχρι την Κυριακή θα είμαστε ικανοποιημένοι σε όλο τον βαθμό για να παλέψουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας, θέλουμε να κερδίσουμε, να δώσουμε συνέχεια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Ο στόχος του Χαραβιακού, Νίκο? Ο στόχος του Χαραβιακού, μια γρήγορη παραμονή. Όσο πιο γρήγορα έρθει και όσο πιο ψηλά τερματίσουμε, θα είναι καλό για εμάς για όλους. Συνεργασία σου με τη διοίκηση, είσαι ευχαριστημένος? Πιστεύω ότι είναι τα μεγαλύτερα σωματεία στην Αθήνα. Κύριοι όλοι, σε όλα. Πιστεύω ότι όλα είναι μια χαρά. Και ο coach Μαργαρίτης Χατζηαλέξης. Coach, άρεσε την εργασία μου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει παιδί στην ομάδα που να έχει παράπονο. Όλα είναι πολύ καλά. Πιστεύω έχουμε όλοι μια καλή συνεργασία και εμείς με τον coach και ο coach με εμάς. Ωραία. Νίκο, τι να περιμένουμε από το Χαραβιακό με την επανέναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Χαραβιακός θα συνεχίσει από εκεί σταμάτησε. Θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, χωρίς σκοπιμότητα. Θα προσπαθήσει να κερδίσει κάθε παιχνίδι, να σωθεί γρήγορα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο Νίκος Πλούμης στους φιλάθλους του Χαραβιακού? Μια καλή πορεία, αυτό, τίποτα παραπάνω. Όλα τα άλλα θα έρχονται. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του ποδοσφαιριστή του Χαραβιακού Νίκο Πλούμη, σε όλους όσους ασχολούνται έτσι με το ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες εσύ, Νίκο, να σου πεις? Για η αρχή, λίγη υπομονή ακόμα, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι και γνωστοί μας, φίλοι μας, που δεν έχουν ξεκινήσει λόγω των αριστερικών. Λίγη υπομονή ακόμα, να βρεθούν όλοι πάλι στα γήπεδα. Ό,τι